Κουρμπατούνα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που με φιλοξενείτε σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό και έτσι δίνετε ευκαιρία να ακουστεί η φωνή του διοικητικού προσωπικού του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, μιας και γενικότερα του διοικητικού προσωπικού, όχι μόνο του Δημοκρατίου Θράκης, αλλά και από όλων των πανεπιστημίων, από το Υπουργείο, την χάνει της απαξίωσής του. Απαξίωση. Ακριβώς. Μάλιστα. Και μάλιστα σε εσάς βασίζεται πάρα πολύ μεγάλο μέρος της λειτουργίας του Πανεπιστημίου, έτσι δεν είναι, κύριε Βαρσαμακίδη? Πόσα άτομα, έτσι για να γνωρίσουμε λίγο τι σημαίνει διοικητικό προσωπικό, πόσα άτομα είστε εσείς που εργάζεστε σε όλο το Δημοκρατίο? Σε όλο το Δημοκρατίο Θράκης, το διοικητικό προσωπικό αυτή τη στιγμή ανέρχεται στα 198 άτομα. 200. Περίπου στα 200 και 198, θα σα πω εγώ ακριβώς τον αριθμό. Και θα ήθελα να σα πω ότι αυτή τη στιγμή η υποστελέχωση του διοικητικού προσωπικού στο Δημοκρατίο Πανεπιστημίου Θράκης έχει ξεπεράσει το 50% και το 2022 θα αγγίξει και το 60%. Υποστελέχωση, δηλαδή τα καθήκοντά σας όλη υποπίεση για να τα προλάβετε όλα? Ακριβώς. Το διοικητικό προσωπικό, που δυστυχώς ίσως λίγοι θα γνωρίζουν τον ρόλο του, είναι ο βασικός πυλώνας λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Είμαστε συνεχόμενα στο Δημοκρατίο Πανεπιστημίου Θράκης, το στηρίζουμε. Ασκούμε τα καθήκοντά μας και πολλές φορές και διπλά καθήκοντα εξαιτίας, όπως είπα, και της υποστελέχωσης, η οποία προήλθε από τη στασιμότητα των προσλήψεων και κυρίως από την συνταξιοδότηση των συναδέρφων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα έτη εργασίας τους και συνταξιοδοτούνται, με αποτέλεσμα αυτοί να μην αναπληρώνονται. Τα τελευταία δύο χρόνια μόνο θα σας πω ότι φύγανε 30 συνάδελφοι από κέρδες θέσεις και συνάδελφοι ισχυρά στελέχη, και η απώλεια ήταν διπλή, όχι μόνο γιατί φύγανε, αλλά γιατί δεν μπόρεσαν να μεταδώσουν σε νέους που θα τους αντικαθιστούσαν, υποτίθεται, να μεταδώσουν την εμπειρία τους και προκειμένου και αυτοί να εξελιχθούν, αν θα ερχόταν για να δουλεύουν. Αλλά δυστυχώς πάγωσαν οι προσλήψεις. Έχουμε 0 προσλήψεις, ή μάλλον να το πω καλύτερα, μην αδικήσω εντός εγωγικών το Υπουργείο, 5 προσλήψεις, οι οποίες μια προκήρυξη του ΣΕΠ τρέχει τώρα για 5 άτομα για όλο το Δημοκρατίο. Α, μάλιστα. Επομένως, επιβαρύνεστε με πολύ περισσότερα καθήκοντα και ο χρόνος σας είναι τέτοιος, ο οποίος δεν σας βοηθάει στο να μπορείτε να ανταποκριθείτε όπως φαίνεται. Χρειαζόσαστε περισσότερη ενίσχυση σε προσωπικό. Έχουν ανακοινωθεί ότι θα γίνουν προσλήψεις και το παίρνουν πίσω? Τι γίνεται δηλαδή, πώς συμβαίνει αυτό? Όχι. Κοιτάξτε λίγο. Οι προσλήψεις έχουν παγώσει από την ημέρα των μνημονίων, η αλήθεια είναι. Παλεύουμε εδώ και χρόνια να πείσουμε το Υπουργείο ότι πλέον πρέπει να γίνουν προσλήψεις, να βρει τη φόρμουλα και κυρίως να αποκαταστήσει τους χρόνια συμβασιούχους συναδέρφους, οι οποίοι δουλεύουν 10 και 12 χρόνια. Προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση να βρεθεί μια λύση. Το Υπουργείο κοφεύει, δεν μας απαντά, και θα μιλήσω και με την ιδιότητα του μέλους του Κεντρικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας του Διοικητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων, μιας που είμαι στο 15 μελές. Έχουμε κάνει κάτι επανάληψη, όχι μόνο με το Υπουργείο το τωρινό, αλλά και τα προηγούμενες διοικήσεις του Υπουργείου, να συναντηθούμε. Παρ' όλα αυτά, οι συναντήσεις γίνονται είτε πεζοδρομιακές, δηλαδή του πεντάλι πεζοδρόμου στο πόδι, είτε δεν μας δέχονται. Μάλιστα. Και τώρα με το νέο νομοσχέδιο, τους νέους ορίζοντες στα ΑΕΗ, πώς επηρεάζεστε εσείς αρνητικά, γιατί ζητάτε την απόσυρσή του? Καταρχάς, αυτό το νομοσχέδιο. Δεν ανοίγει νέους ορίζοντες, δηλαδή, κύριε Βαρσαμακίδη? Νομίζω κλείνει ορίζοντες και δεν ανοίγει ορίζοντες. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο αποτελείται από 417 σελίδες. Ναι. Κανείς για να το ερμηνεύσει και να το εντρυφήσει πλήρως χρειάζεται, νομίζω, μήνες. Όχι 15 μέρες όπως έδωσε το Υπουργείο εξ αρχής. Mm-hmm. Υπάρχουν άρθρα, νόμοι, καταργούνται άρθρα τα οποία κανείς είναι πολύ δύσκολο να τα δει με την πρώτη ματιά ή να τα δει έτσι στο πόδι. Χρειάζονται, όπως είπα και πριν, μήνες προκειμένου να αξιολογηθεί αυτό το νομοσχέδιο. Δεν χρειάζεται να το διαβάσει. Προσπαθήσαμε όμως να το αντρεφήσουμε όσο γεννητών γίνεται. Επηρεάζει όχι μόνο το διοικητικό προσωπικό, και σύνολο και τους φοιτητές και σύνολο την ακαδημική κοινότητα. Και αυτό αποδεικνύεται από την αντίδραση όλων των κλάδων. Μελών ΔΕΠ, φοιτητών, μελών ΕΤΕΠ, ΕΔΥΠ και διοικητικού προσωπικού. Είναι ένα νομοσχέδιο που, αν το προσέξει κανείς, το μόνο θετικό που μπορεί να δει είναι ότι αυτός, η ομάδα που το έγραψε, σίγουρα γνωρίζει πολύ καλή γραφή και ανάγνωση. Αλλά δεν γνωρίζει τις ανάγκες των πανεπιστημίων, τις ανάγκες της ακαδημικής κοινότητας και το πώς λειτουργεί η ακαδημική κοινότητα. Αν τα πάρουμε από την αρχή, κύριε Πατούνα, θα μπορούμε να δούμε καταρχάς από το Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο, μάλλον από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου, όπου αλλάζει άρδιν. Εισάγεται ένα μοντέλο το οποίο δεν λειτουργήσε την προηγούμενη φορά που είχε γίνει, με επινομίζω από νόμο κυρίας Γεμοντοπούλου. Είναι το Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο θα αποτελείται από εξωτερικά μέλη, από 6 εσωτερικούς μέλη ΔΕΠ και 5 εξωτερικά μέλη.
Αυτό είχε ξεκινήσει να λειτουργεί έτσι και μετά απορρίφθηκε, γιατί δεν ήταν λειτουργικό. Το 2009 η κυρία Δημοντοπούλου, αλλά στην εφαρμογή πραγματικά ήταν δύσκολο να λειτουργήσει και δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Και γιατί επανέρχεται τώρα? Δεν γνωρίζουμε τους λόγους πραγματικά. Εμείς ως διοικητικό προσωπικό, καταρχάς, και όπως μίλησα στην αρχή για απαξίωση, είναι η πλήρης απαξίωση και νομίζω ότι δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο για τον οποίο το Υπουργείο συμπεριφέρεται έτσι στο διοικητικό προσωπικό, σε αυτό το κλάδο που παίζει, όπως είπα και πριν, πρωταγωνιστικό ρόλο στη λειτουργία των πανεπιστημίων και ειδικότερα και στα περιφερειακά πανεπιστήμια, που έχει διπλό ρόλο και θα το εξηγήσω μετά αυτό. Έστειλε η κυρία Κεραμέως επιστολή προκειμένου να πείσει την ακαδημική κοινότητα ότι αυτό είναι προς όφελος των πανεπιστημίων. Ναι. Έστειλε επιστολή σε όλους τους κλάδους πλην του διοικητικού προσωπικού. Α, μάλιστα. Γι' αυτό λέτε για απαξίωση. Ακριβώς. Όχι απλά δεν μας έστειλε επιστολή, δεν μας υπολόγισε καν. Mm-hmm. Επίσης, είστε οργανωμένοι όμως πανελλαδικά, έτσι? Έχετε την ομοσπονδία σας, έχετε τα συμβούλια σας σε βεβαίως, κάθε πανεπιστήμιο. Είμαστε κανονικά οργανωμένοι, αποτελούμε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας, ενεργά μέλη. Αποτελούμε, θα σας πω το εξής, τη συνέχεια της διοίκησης του πανεπιστημίου, το διοικητικό προσωπικό. Όταν αλλάζει ο πρίτανης, όταν αλλάζει η διοίκηση του πανεπιστημίου, δεν σταματάει να λειτουργεί τίποτα. Βέβαια. Διότι προκειμένου να μην δημιουργηθεί εκάστοτε διοίκηση. Η διοίκηση, το διοικητικό προσωπικό εξασφαλίζει τη συνέχεια της διοίκησης από το επόμενο λεπτό αμέσως. Και νέος πρίτανης συνεχίζει το έργο του εξαιτίας του διοικητικού προσωπικού, το οποίο είναι εκεί πέρα και εξασφαλίζει, επαναλαμβάνω, τη συνέχεια της διοίκησης. Καταλαβαίνουμε τη μεγάλη του προσφορά, όπως συμβαίνει πάντα σε όλες τις υπηρεσίες. Η κυρία Κεραμέως, με μια τροπολογία εν μία ανοιχτή, μας εξαίρεσε από τις πρετανικές εκλογές. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς τελευταία φορά συμμετείχαμε στις πρετανικές εκλογές, είχαμε λόγο το 2009 επί κυρίας Διαμαντοπούλου, καταργήθηκε. Και συνεχεία ξαναεπανήλθε επί κυρίου Γαβρόγλου, όπου εμείς είχαμε το δικαίωμα να συμμετέχουμε στις εκλογές, ψηφίσαμε κανονικά και κλέξαμε τον Πρίτανη. Δεν τον κλέξαμε εμείς, συμμετείχαμε με την ακαδημική κοινότητα. Εν μία νυχτή, η κυρία Κεραμέως, χωρίς να μας εξηγήσει το λόγο, είπε ότι το διοικητικό προσωπικό δεν θα ψηφίζει στις Πρετανικές εκλογές. Αν αυτό δεν αποτελεί αποξίωση, τι αποτελεί? Αυτό το ακούγατε ότι μπορεί να συμβεί, ήταν μια απόφαση τη στιγμή. Ήταν απόφαση εν μία ανοιχτή. Βγήκε η τροπολογία και ψηφίστηκε. Αντιδράσαμε ως Ομοσπονδία, αντιδράσαμε. Γιατί ανοίγει τέτοια μέτωπα ο Υπουργός με όλους? Δηλαδή, δεν το γνωρίζουμε. Δεν με την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια, την τριτοβάθμια. Ζητήσαμε ούκο λίγες φορές συνάντηση και ως Ομοσπονδία. Δυστυχώς δεν μας δέχτηκε. Είχαμε μια ολιγόληπτη, να το πω, να μην αδικήσω τον κύριο Συρίγο, ο οποίος πράγματι μας. Είναι και αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είχαμε μια συζήτηση. Αυτό που επιδιώξαμε είναι να στελεχωθούν τα πανεπιστήμια με προσωπικό. Δεν μας είπε καλές απαντήσεις. Αυτό όταν ήρθε ο ίδιος εδώ, ή? Όχι, όταν ήρθε εδώ, πήγαμε σαν Ομοσπονδία. Πήγατε εκεί. Και εγώ, όταν ήρθε εδώ στην Οροστιάδα, επειδή έτυχε να είμαι στη συνάντηση, ο ίδιος του εξέφρασα του έκρουσα τον κώδο του κινδύνου. Ειδικά και για το Δημοκρίτιο, του είπα ότι θα πρέπει να ενισχυθεί με προσωπικό, μιας και το Δημοκρίτιο αυτή τη στιγμή αγγίζει, είναι τα πανεπιστήμια το οποίο αγγίζει την υποστελέχωση 60% περίπου, που είναι από τα πανεπιστήμια με τη μεγαλύτερη υποστελέχωση. Και ποια ήταν η απάντηση που σας δυσαρέστησε? Η απάντηση ως τον κύριο Συρίγος είναι, λέει, το γνωρίζω αυτό, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι προς αυτό το κομμάτι, αλλά δεν ήταν στο χέρι του φυσικά. Ναι. Θα έπρεπε να γίνει από την κεντρική, από την κυβέρνηση γενικότερα, να δοθεί μια λύση. Έτοιμά μας είναι, το ξαναπαναλαμβάνω, οι χρόνια συνάδελφοι συμβασιούχοι, οι οποίοι είναι στο πόστο αυτό ως συμβασιούχοι, να μετατραπούν συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου. Το χτεσινό νομοσχέδιο, το ΡΕΣΥ, όπως κατατέθηκε, για να περάσουμε στο σήμερα. Πόσο αρνητικά σας επηρεάζει, εκτός από το κομμάτι αυτό που μας είπατε για τους 6-6 και την απαξίωση που νιώθετε? Κοιτάξτε, πρακτικά τι άλλο μπορεί να προβληματίζει? Πρακτικά μας προβληματίζει το γεγονός ότι μας στερεί και την τελευταία και τη φωνή την τελευταία που είχαμε μέσα στο σύγκλητο. Σε σύγκλητο. Ναι. Πλέον δεν θα εκπροσωπείται σε σύγκλητο το διοικητικό προσωπικό, μιας και παλιότερα είχαμε εκπρόσωπο σε σύγκλητο, ακούγαν τη γνώμη μας, τη γνωμοδότηση. Πλέον η σύγκλητος θα έχει ένα γνωμοδοτικό χαρακτήρα, δεν θα υπάρχει μέσα διοικητικό προσωπικό, εκπρόσωπο διοικητικού προσωπικού, προκειμένου να παίρνει θέση για τα θέματα που αφορούν το διοικητικό προσωπικό. Άρα τι μιλάμε, η σύγκλητος θα παίρνει ερήμην μας αποφάσεις, χωρίς να ακούει τις δικές μας απόψεις. Επίσημα μέσα σε σύγκλητο. Μας εξαιρεί από. Άρα εμείς δεν θα μπορούμε να υποφωνήσουμε, δεν θα ακούγεται. Μας επηρεάζει το γεγονός ότι το νέο νομοσχέδιο δημιουργεί νέες δομές, νέες θέσεις, τις οποίες αυτές δεν μας λέει πώς θα καλυφθούν.
Άρα, εμείς τι γίνεται, με τόσο υποστελέχωση θα πρέπει να πανδρώσουμε και αυτές τις θέσεις και πάλι, να βρούμε να βρεθεί λύση προκειμένου οι συνάδελφοι να καλύψουν αυτές τις λειτουργίες του Πανεπιστημίου. Γιατί το Πανεπιστήμιο πρέπει να λειτουργήσει και με αυτές τις δομές. Δεν μας λέει το νομοσχέδιο αυτό πώς θα λειτουργήσει. Αντιθέτως, λέει σε ένα άλλο άρθρο, αναφέρει ότι ουσιαστικά, να το πω έτσι απλά, βρείτε τρόπο, κονδύλια, χρήματα, προκειμένου να προσλάβετε συμβασιούχους. Ποιος να βρει? Το Πανεπιστήμιο. Θα πρέπει να βρει κονδύλια, χρήματα, να το πω έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, το οποίο λέει θα δουλεύετε με συμβασιούχους. Άρα, ξεχάσετε τις μονιμοποιήσεις, ξεχάσετε την πρόσληψη προσωπικού, πλέον θα δουλεύετε με τους συμβασιούχους. Το Πανεπιστήμιο διαμαρτύρεται πως παίρνει λιγότερα από τον προϋπολογισμό από ό,τι του αντιστοιχεί και χρειάζεται και άλλα χρήματα για να λειτουργήσει σωστά σε όλους τους. Ακριβώς, έτσι. Και τώρα ζητάνε να προσλάβουν. Στο 216 με τη στελέχωση από έκτοτο προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, όταν το τακτικό προσωπικό των ΑΕΗ δεν επαρκεί και συνεχίζεται να εισάει τον πάγωμα του μόνιμου προσλήψεων. Αυτό κάνει ακριβώς. Πάντως αναρωτιέμαι, δεν αιτιολογούνται όλα αυτά ως αποφάσεις? Δηλαδή, αποφασίζουμε και διατάζουμε, δεν έρχεται μια αιτιολογία σε εσάς να σας πείσει ότι αυτό είναι το καλό σας, για το καλό σας γίνεται? Ως διοικητικό προσωπικό δεν ήρθε τίποτα. Είναι η απαξίωση που λέγεται. Ακριβώς, δεν μας υπολόγισε, δεν μας κάλεσε ποτέ σε συνάντηση, δεν μας έστειλε ούτε υπουργός μία επιστολή. Και εκείνοι που διαμαρτυρόμαστε, εκείνοι γιατί θα πρέπει να γνωρίσουν όλοι το ρόλο που διαδραματίζει το διοικητικό προσωπικό μέσα στα πανεπιστήμια, θα πρέπει να το έργο μας να αναγνωριστεί. Είναι πολύ σημαντικό το έργο του διοικητικού προσωπικού μέσα στα πανεπιστήμια. Αντιλαμβάνομαι ότι νιώθετε και μια αδικία μέσα σε όλα αυτά, έτσι σε ηθικό επίπεδο, όχι μόνο σε οικονομικό ή σε διαδικαστικό, επαγγελματικό, αλλά και σαν άνθρωποι οι οποίοι προσφέρετε, δεν αναγνωρίζετε το έργο σας. Κάτι τέτοιο αισθάνομαι. Εντάξει, από το Υπουργείο σίγουρα δεν αναγνωρίζετε, δεν ξέρω αν το αναγνωρίζουν. Αν γνωρίζουν το ρόλο του διοικητικού προσωπικού. Εντάξει, το πλέον θέματα διοίκησης, εντάξει, έχουμε καλή συνεργασία με την τωρινή διοίκηση, με τον κύριο Πρίτανη. Είστε στυλοβάτες της λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Ακριβώς. Ούτως ή άλλως, οι φοιτητές, να σας πω έτσι, οι καινούργοι φοιτητές. Πρώτα σας γνωρίζουν. Πρώτα γνωρίζουν γραμματεία. Με την γραμματεία έχουν επαφή. Η επαφή του με το Πανεπιστήμιο γίνεται μέσω της γραμματείας. Είναι η πρώτη εντύπωση που αποκτά κανείς. Ακριβώς. Εσείς είστε γραμματέας του τμήματος ολογίας. Εγώ είμαι γραμματέας του τμήματος ολογίας και διαχείριση περιβάλλοντος και φυσικών πόρων. Στην Ορεστιάδα. Και από εδώ σας εξέλεξαν όλοι οι συνάδελφοί σας από όλο το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης στη θέση του Προέδρου. Ακριβώς. Έχετε ενεργό δράση πολλά χρόνια στα συνδικαλιστικά σας. Είμαι αυτή τη στιγμή διανύω την τέταρτη θητεία ως πρόεδρος. Αναγνωρισμένη λοιπόν η προσφορά σας, υποθέτω, για να σας εκλέγουν διαρκώς. Ναι, ακριβώς. Οι συνάδελφοι είναι άξιοι συνάδελφοι. Είμαι πολύ περήφανος για τους συναδέλφους που τους εκπροσωπώ και έχω δηλώσει τους άλλους στρατιώτες αυτού του συλλόγου, προκειμένου να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα προβλήματά μας και να τα. Κλείνοντας αυτή την παρένθεση για εσάς προσωπικά, να πω ότι από την Ορεστιάδα, από την ακριτικότερη έδρα του Πανεπιστημίου προκύπτει να είναι πρόεδρος, και αυτό έχει την αξία του, να το πούμε. Δεν είναι από την Κομωτινή. Ναι, αλήθεια είναι ότι έδωσα εξετάσεις, να το πω εντός εισαγωγικών, ανταπεξέλθα στα καθήκοντά μου, είναι μακριά όντως, το καταλαβαίνω, αλλά είμαι παρόν όποτε χρειαστεί, είμαι παρόν, έχω εκμηδενήσει να πω λίγο τις αποστάσεις. Και βλέπω και τη δυναμική σας αντίδραση τώρα και επί προσωπικού αλλά και συλλογικά για αυτό το νομοσχέδιο που χτες κατατέθηκε. Το νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο έχει συσταθεί τον Μάρτιο με τους άξιους συναδέλφους που είμαστε στο ΔΣ, έχουμε συγκαλέσει έκτατη γενική συνέλευση προκειμένου να αναλύσουμε αυτό το νομοσχέδιο, όπως κάνουν και πολλά πανεπιστήμια. Βγάλαμε την ανακοίνωση, την αντίδρασή μας, και θα ήθελα εδώ να επισημάνω λίγο και να κρούσω τον κόδωνα κινδύνου. Συγγνώμη, κάτι μόνο. Η συνέλευση έγινε πριν ένα μήνα σχεδόν. Σημαίνει ότι προειδοποιούσατε για αυτά που έρχονται. Τα είχατε δει να έρχονται. Ναι, το έχουμε συζητήσει. Και εδώ και ένα μήνα αποφασίσατε αυτό το πράγμα. Περιμέναμε τις αλλαγές. Συγγνώμη που διακόπτω. Περιμέναμε τις αλλαγές, αν γίνουν κάποιες αλλαγές. Δυστυχώς δεν έγινε. Πρέπει να κοιτάξουμε το νομοσχέδιο με κάποιες αλλαγές, οι οποίες δεν μας κοινοποιήθηκαν και πάλι. Τις είδαμε και εμείς μέσα στο ίντερνετ, να το δούμε. Είναι μια διάταξη η οποία μας εξαιρούσε εξ αρχής από την κινητικότητα. Μας έλεγε ότι θα πρέπει εμείς να μην συμμετέχουμε στην κινητικότητα ως διοικητικό προσωπικό όπως οι άλλες δημόσιες υπηρεσίες, αλλά να περιμένουμε την άδεια του Πρίτανη προκειμένου να συμμετέχουμε. Αυτό ήταν κάτι πολύ μελανό σημείο για το Πανεπιστήμιο. Και ένα τελευταίο και το κύριο σημείο που τα αφήσατε στο τέλος, κύριε Πατούνα, θα πρέπει εδώ να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου. Μιας και με αυτό το νόμο νομοσχέδιο κινδυνεύουν πολλά περιφερειακά πανεπιστήμια να κλείσουν. Μάλιστα. Αυτό είναι. Γιατί? Θα πρέπει να το προσέξουμε, να επικεντρωθούμε εδώ, μιας και εμείς είμαστε περιφερειακό πανεπιστήμιο, αλλά επειδή θεωρώ ότι όταν δώσουμε εξετάσεις δεν θα έχουμε τόσο μεγάλο κίνδυνο. Ο λόγος είναι η εισαγωγή λίγων φοιτητών. Α, γι' αυτό. Δηλαδή, με ένα λόγο για τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, που πολλά περιφερειακά πανεπιστήμια δεν πήραν τους ανάλογους φοιτητές που έπρεπε να πάρουν όπως πέραν τα παλιότερα χρόνια. Πλέον με ένα προοδικό διάταγμα θα μπορεί να κλείνει σχολή, να κλείνει τμήμα. Απλοποιούνται οι τρόποι της απόφασης. Ναι, θα μπορέσει αυτό μέσω κάποιες διαδικασίες, αλλά θα πρέπει εδώ πέρα λίγο να το προσέξουμε.
και να επικεντρωθούμε σε αυτό. Ναι, καταλαβαίνετε... Θα διορίζονται, μαθαίνω, και οι κοσμήτορες και οι Πριτάνες κλπ. Ναι, πλέον ο Πριτάνης δεν θα εκλέγεται από το σύνολο της ακαδημικής κοινότητας. Θα... Την αυτοδιαχείρισή του την χάνει στην ουσία, έτσι. Μια... Ακριβώς. Τώρα το Συμβούλιο Διοίκησης, σας πω το τι. Το Συμβούλιο Διοίκησης αποτελείται από 5 εξωτερικά μέλη. Τα 5 εξωτερικά μέλη αυτά θα κλέγονται, θα κλέγονται, να το πω έτσι, από μετακατόπιν αίτηση που θα κάνουν. Θα γίνει μια πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα 5 αυτά μέλη εξωτερικά θα έρχονται εφόσον εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα αξιολογούνται αιτήσεις από τα εσωτερικά 6 εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης προκειμένου να έρθουν να στελεχώσουν το Συμβούλιο της Διοίκησης. Είναι 5 μέλη τα οποία προφανώς ίσως να μην είναι και έχουν, ανήκουν και στην ακαδημική κοινότητα, να μην γνωρίζουν τις ανάγκες, να μην γνωρίζουν τις λειτουργίες της ακαδημικής κοινότητας. Και γι' αυτό είπα και πριν ότι αυτό το μοντέλο στο παρελθόν δεν λειτουργήσε. Και είμαστε υπέρ της εκλογής της διοίκησης από τη βάση της ακαδημικής κοινότητας. Υπάρχουν manager κάποιοι που έχουν διοικητικές ικανότητες. Φυσικά θα υπάρχει manager. Θα πλέον βλέπουμε ότι και αυτό το νομοσχέδιο εξισώνει τα κολέγια. Τι σημαίνει το κολέγιο? Ότι θα είναι ισότιμο με το πανεπιστήμιο. Πράγμα που σημαίνει ότι κάποιο, πάνω να το πω πρακτικά, στην Αθήνα. Δεν θα στείλει το παιδί του σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο, αν δεν περάσει στην Αθήνα. Θα το στείλει στο ΒΑΤ, το γράψει σε ένα κολέγιο, το οποίο τα έξοδα είναι σχεδόν τα ίδια. Ίσως και λιγότερα. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για εντελώς μείωση φοιτητών, ότι θα πληγούν τα τμήματα, τα περιφερειακά, γενικότερα η ακαδημική κοινότητα. Αλλάζει άρδιν ο χάρτης της ακαδημικής κοινότητας. Αλλά δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό και ως το σύνολο όλων, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε νέοι ορίζοντες. Νομίζω ότι έχουμε κλειστούς ορίζοντες με αυτό το νομοσχέδιο. Είναι πολύ περίεργο γιατί φτάσαμε στο διατάφτα, φτάσαμε στην κατάθεση του σχεδίου νόμου χτες στη Βουλή και η διαβούλευση προηγήθηκε, δεν έφερε κάποιες αλλαγές. Για ποιο λόγο γίνονται οι διαβουλεύσεις εν τέλει, αν δεν αλλάζουν κάποια δεδομένα από αυτά που αρχικά κατατίθενται? Στη διαβούλευση δυστυχώς δεν μπορώ να ξέρω ποιες αλλαγές επήλθαν. Σίγουρα έγιναν κάποιες αλλαγές από ό,τι πληροφορηθήκαμε, αλλά δυστυχώς, όπως επανέλαβα και πριν, δεν συμμετείχαμε στη διαβούλευση. Ναι. Δεν μας δόθηκε αυτό το δικαίωμα. Η τελευταία φορά, θα σας πω, ότι το διοικητικό προσωπικό που συμμετείχε σε διαβούλευση ήταν επί νόμου, για τον νόμο 4009 που ψηφίστηκε επί κυρίας Γεματοπούλου. Τότε, σαν ομοσπονδία, συμμετείχαμε στη διαβούλευση. Έκτοτε δεν μας έχει καλέσει κανείς, λες και δεν υπάρχουμε. Ενώ αφορούν θέματα δικά μας, αφορούν θέματα του διοικητικού προσωπικού και θα πρέπει να έχουμε λόγο, θα πρέπει να καταθέτουμε τις προτάσεις μας προκειμένου να βελτιώσουμε, γιατί οι προτάσεις μας αυτό έχουν σκοπό, να βελτιώσουμε τη λειτουργία, να δώσουμε σε αυτούς οι οποίοι νομοθετούν να καταλάβουν πώς λειτουργεί το διοικητικό προσωπικό, πώς είναι η διοίκηση των πανεπιστημίων. Θα το καταλάβουν τώρα όμως, τι λέτε? Δυστυχώς, πιστεύω, τι προσδοκάτε, τι ελπίζετε δηλαδή, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή έχει κατευθεί στη Βουλή. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να μην ψηφιστεί, ας μην ξεγελιόμαστε. Είναι πολύ δύσκολο. Είδα εχθές, παρακολούθησα το μεγαλύτερο μέρος της τοποθετήσης των βουλευτών. Από ό,τι είδα, μάλλον θα ψηφιστεί. Εκ διαμέτρων αντίθεται. Σε αντιπολίτευση άλλα, ακριβώς. Και δυστυχώς αυτό που επικρατεί και είναι μια γενική άποψη αυτό είναι ότι στην Ελλάδα και ειδικά μετά το 1980 επικρατεί ένα φαινόμενο, το φαινόμενο της πολυνομίας. Από το οποίο παράγεται και η κακονομία. Δηλαδή από την πολυνομία έχουμε κακούς νόμους. Είναι τόσοι πολλοί που τους ερμηνεύει ο καθένας διαφορετικά. Καταργεί και μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Ο ένας νόμος καταργεί τον άλλον. Ένα νομοσχέδιο καταργείται ή αποσύρεται. Αυτό το έχουμε δει άρδιν. Και αυτό δυστυχώς για την παιδεία, ο οποίος είναι ένας θεσμός που θεμελιώνει ένα κράτος, είναι ό,τι χειρότερο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει, να έχει μια συνέχεια λειτουργίας σωστή, με αποτέλεσμα κάθε φορά να αλλάζουν οι νόμοι, να ψηφίζονται και μέσα νόμους και κακοί νόμοι, όπως ένας κακός νόμος είναι και αυτός, κατά την άποψή μας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η παιδεία να κάνει τα σωστά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Εσείς ένα βήμα τώρα που έχετε κάνει είναι να κάνετε τη γενική σας συνέλευση, να εκδώσετε ένα ψήφισμα και να το αποστείλετε κάπου. Οι παραλήπτες το έχουν παραλάβει, έχουν παραλάβει παραλήπτες. Σήμερα έχει. Πού το στείλατε αρχικά για να πούμε στο Υπουργείο? Το στείλαμε στο Υπουργείο, το στείλαμε στη Σύνοδο Πριτάνιων, το στείλαμε στα μέλη μας του Συλλόγου, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να γνωστοποιηθεί η αντίδρασή μας. Σήμερα έχει προκηρύξει και η Ομοσπονδία μας σήμερα απεργία. Έχουμε κοινοποιηθεί. Αντίστοιχα ψηφίσματα λοιπόν έχουν εκδοθεί από τις γενικές συνελεύσεις σε όλη την Ελλάδα. Έχουν γίνει συνελεύσεις πολλών πανεπιστημίων. Και η Ομοσπονδία προκήρυξε σήμερα απεργία και το απόγευμα θα έχει στα προπήλαια με προορισμό
τη Βουλή συλλαλητήριο. Ξέρετε, δεν αναδεικνύετε κιόλας η αντίδραση δική σας πολλές φορές. Δεν γνωρίζουμε το έργο σας, δεν γνωρίζουμε και τα προβλήματά σας και γι' αυτό σας φέραμε και εδώ, σας καλέσαμε και θέλαμε να πολύ πραγματικά και γι' αυτό σας ευχαρίστησα και σας ευχαριστώ και πάλι γιατί μέσω εσάς, μέσω του ραδιοφώνου σας, ακούγεται και η φωνή του διοικητικού προσωπικού και ειδικά του Ρωτοδημοκρατή Πανεπιστημίου Θράκης. Μακάρι να πιάσει τόπο, να δυναμώσει η φωνή σας, αυτό είναι το θέμα, το ζητούμενο, να φτάσει εκεί που πρέπει η φωνή και να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας. Αλλά τώρα πώς διαβλέπουμε. Εμείς ακριβώς φωνάζουμε ακριβώς γιατί θέλουμε στελέχωση. Θέλουμε να στελεχωθεί το Δημοκρατή Πανεπιστήμιο Θράκης. Ξέρετε, είμαστε ένα πανεπιστήμιο διασποράς. Ναι. Και κατονομή του διοικητικού προσωπικού, δηλαδή αν περισσεύει κάποιος συνάδελφος, ίσως κάποιος να υπάρχει ένας παραπάνω, δεν μπορεί να στελεχώσει μια άλλη θέση, η οποία είναι στην Κομωτινή. Από την Ξάνθη να έρθει η Οριστιάδα, ας πούμε, για να. Ή από την Οριστιάδα να πάει να στελεχώσει θέση στην Ξάνθη ή στην Κομωτινή, που η Κομωτινή έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα σε στελέχωση. Δεν μπορεί. Είναι απογορευτικό λόγω των ειδικών, λόγω της κατάστασης. Είναι απογορευτικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι. Ακόμη και αυτό μας το είναι ένα απογορευτικό προκλήμα. Κάποιος ουσιαστικά με λέμε ξεσπίτωμα. Στα δύο τμήματα της Οριστιάδας οι θέσεις πώς καλύπτονται, είστε. Θέσεις είμαστε εδώ, θα μπορούμε να πω ότι είμαστε ικανοποιητικά. Ωραία. Δεν έχουμε ουσιαστικό πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται είναι στην Κομωτινή. Η αλήθεια είναι. Όπου εκεί υπάρχουν πολλά τμήματα. Εκεί υπάρχουν γραμματείες όπου λειτουργούν με ένα άτομο. Ένας συνάδελφος εξυπηρετεί και υπηρετεί και όλο το τμήμα. Διοικητικά εξυπηρετεί τους καθηγητές, τους φοιτητές, όλο το τμήμα. Να, και θα έρθει η νέα ακαδημαϊκή χρονιά και θα πρέπει να είναι με το χαμόγελο και με την ευγένεια που απαιτεί ο φοιτητής για να τον προσελκύσει. Το διοικητικό προσωπικό, ξέρετε κάτι, ότι στο παρελθόν έχουν γίνει ακόμα και πατέρες των φοιτητών. Ειδικά στις ξέρετε ότι είστε ιδιαίτερα αγαπητοί κάποιοι. Γιατί εσείς έχουμε και αυτή την ευθύνη. Προσπαθούμε εμείς, αυτό το πρώτο στόχο που έχουμε, ειδικά στη Θράκη, το διοικητικό προσωπικό, είναι καταρχάς πρώτη φορά να διώξουμε την αγωνία από τους φοιτητές, να τους καθησυχάσουμε και από τους γονείς τους και να τους πούμε ότι είναι ασφαλές το μέρος αυτό. Έτσι, και γι' αυτό συνέχεια και τώρα γίνεται ένας αγώνας προκειμένου να διαφημιστούν τα τμήματα και ειδικά της Οριστιάδος. Πολύ μεγάλο αγώνα. Η προβολή είναι πολύ σημαντική. Να επιλέξουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Θα σας πω και ένα περιστατικό όπου υπήρξε όταν οι εγγραφές γίνονταν διαζώσεις, ο πατέρας. Ήταν από την Αθήνα, οι γονείς και θέλουν το παιδί να το πάρουν μεταγραφή. Και όταν τους έβγαλα χαρτί και μολύβι και τους τα υπολόγισα, το αφήσαν το παιδί εκεί και στο τέλος ο γονέας του θυμήθηκε και μου είπε όταν ορκίστηκε το παιδί, μου λέει ναι, όντως ήταν πιο οικονομικά. Γιατί τα ενίκια και όλοι ο τρόπος ζωής, η διαβίωση είναι πιο οικονομικά από μια μεγάλη πόλη. Θα σας ευγνωμονεί γιατί μάλλον βρήκε λύση στο πρόβλημα. Ακριβώς. Ήταν το παιδί σπούδασε και οι σπουδές είναι πιο ποιοτικές από τις μεγάλες πόλεις. Γι' αυτό και εμείς λέμε να έρθουν να προτιμήσουν τα τμήματα της Τράκης, να προτιμήσουν τα τμήματα από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Είναι οι σπουδές πιο ποιοτικές, είναι κοντά στους φοιτητές. Και αυτό απόδειξη είναι η πορεία των φοιτών. Προς την αγορά εργασίας. Εσείς οργανώνετε και τις ορκομοσίες, έχετε και τη γιορτή και τη χαρά τους έχετε ακριβώς, μαζί τους. Ακριβώς. Ζούμε τα πάντα με τους φοιτητές, όλη τη χαρά τους. Και... Έχουμε ορκομοσία τώρα τη Δευτέρα. Η ορκομοσία γίνεται στις 21, την 5η-21 Ιουνίου. Του Τμήματος Δοσολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και στο υπαίθριο θέατρο. Στο αφιθέατρο, στο δημοτικό αμφιθέατρο, ναι. Ωραία. Μας το προχώρησε ο Δήμος, έτσι θα κάνουμε μια όμορφη τελετή προκειμένου να. Να διώξουμε, να ξεπροβοδίσουμε τους φοιτητές προς την αγορά εργασίας. Και πάντα σου κρατάνε δεσμούς έτσι κι αλλιώς μαζί σας. Τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τις αντιδράσεις σας, γιατί είπατε σήμερα έχετε και την απεργιακή σας κινητοποίηση. Ακριβώς. Από εκεί και μετά, αν θα υπάρξει. Πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία με τις ομιλίες για να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Κανονικά ήταν για τρεις μέρες, αλλά από ό,τι χθες πληροφορήθηκα και άκουσα στη Βουλή ότι ενδέχεται και σήμερα να τελειώσουν ομιλίες και να ψηφιστεί. Άρα μιλάμε για μια ταχύτατη διαδικασία. Να γίνει γιατί πρέπει να γίνει. Ο χρόνος που ψηφίζεται το νομοσχέδιο δεν είναι τυχαίος. Είναι στο καλοκαίρι που οι φοιτητές, η ακαδημική κοινότητα, μάλλον το σύνολο της ακαδημικής κοινότητας δεν είναι τόσο ενεργό. Παρασκευάρι, οι φοιτητές έχουν τελειώσει τις εξετάσεις τους, έχουν πάει στα σπίτια τους. Οπότε η αντίδρασή τους δεν θα είναι τόσο μαζική όπως ήταν παλιότερα. Εάν γινόταν το χειμώνα. Ναι, βέβαια. Είναι περίοδο τέτοιο που θα περάσει πιο εύκολα αυτό. Ακριβώς. Και έτσι περνάει. Αυτό είναι μεθοδευμένο. Και αν δεν ψηφίζετε αύριο μετά, οι αντιδράσεις πώς θα συνεχιστούν. Μετά οι αντιδράσεις δεν γνωρίζουμε ποιες είναι αυτές. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το νομοσχέδιο, να δούμε ποιες θα είναι οι λειτουργίες, πώς θα μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε και αν εφαρμόζεται. Και να ελπίζουμε και να ευχόμαστε να μην βγείτε μάντης κακών εξελίξεων. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό, να μην αποδειχτούν αυτά που αυτό που λέμε και είναι να κοιτάξουμε, να διαφυλάξουμε τα περιφερειακά πανεπιστήμια και όλα τα πανεπιστήμια γενικότερα, την ακαδημική κοινότητα, να μην κλείσουν τμήματα από αυτό το νομοσχέδιο. Και εσείς ως εργαζόμενοι να μην επιβαρυνθείτε με επιπλέον δυσκολίες. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω ως εργαζόμενοι, ως διοικητικό προσωπικό στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης και το λέω προς πάσα κατεύθυνση και στη διοίκηση το έχουμε πει, η διοίκηση το αναγνωρίζει, αλλά το λέμε και προς την κοινωνία. Ότι το διοικητικό προσωπικό δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση να αφήσει το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο χωρίς να μην λειτουργήσει.
Mm-hmm. Να μην το στηρίξει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δίνουμε κάθε μέρα τον εαυτό μας. Έρχεται φορές που δουλεύουμε περιορική αποσχόληση χωρίς να την αμοιβεί, αλλά το φιλότιμο πάνω απ' όλα και η αγάπη μου για το Πανεπιστήμιο και την κοινότητα από την οποία είμαστε μέσα μέλη περισσεύει και εμείς θα δώσουμε πάντα τον καλύτερό μας σε αυτό προκειμένου το Πανεπιστήμιο να το στηρίξουμε το Πανεπιστήμιο διοικητικά. Το έχουμε αποδείξει ότι το κάνουμε, θα το κάνουμε και πιστεύω ότι ελπίζω κάποια στιγμή το Υπουργείο να μας ακούσει προκειμένου να γίνει πρόσληψη καινούριων συναδέρφων να έρθουν να στελεχώσουν τις κενές θέσεις οι οποίες είναι πάρα πολλές. Η αγάπη σας φαίνεται, το μεράκι σας, η καλή σας διάθεση, η εμπειρία σας περισσεύουν όλα αυτά. Είναι σε υπερθετικό βαθμό. Αυτό που δεν περισσεύει είναι κανείς από εσάς, ώστε να μπορέσετε να ανταποκριθείτε στα δύσκολα καθήκοντά σας. Ακριβώς. Κύριε Βαρσαμακίδη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Ελπίζουμε να ανταποκριθούν αυτοί που μπορούν, οι αρμόδιοι, στα αιτήματά σας και να τα ικανοποιήσουν και να πάνε όλα καλά, να ανοίξουν νέοι ορίζοντες για τα ΕΗ, όπως είναι το επίτρο του νομοσχεδίου. Ακριβώς έτσι όπως το λέτε, να ανοίξουν πραγματικά οι νέοι ορίζοντες για μια ακαδημαϊκή κοινότητα η οποία θα έχει μέλλον, θα μπορεί ο φοιτητής. Το διοικητικό προσωπικό, ο φοιτητής να προσφέρει, το διοικητικό προσωπικό, τα μέλη ΔΕΠ να προσφέρουν στους φοιτητές, γιατί αυτοί είναι για τους φοιτητές είναι όλα. Οι αποδέκτες όλων των υπηρεσιών σας. Ακριβώς, ναι. Να προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες, γιατί αυτό θέλουμε εμείς, οι πολίτες, να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στον αγώνα σας, καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ θερμά, πραγματικά για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.